Πολλές φορές τα λόγια δεν είναι αρκετά για να μεταπίσεις μια ομάδα ανθρώπων να παραμείνει σε ένα καταβλισμό στην προκειμένη αυτών του κατσικά μέχρι να βρεθεί μια καλύτερη λύση. Ο λόγος για τους γιαζίτη που την περασμένη Παρασκευή εγκατέλειψαν το ΚΑΜ και μεταφέρθηκαν με λεφορία στη Φανερωμένη προκαλώντας αντιδράσεις για την ενέργειά τους αυτή. Ο υπεύθυνο τη ΥΠΑ τη Αρμοστία του ΟΗΕ, Μάρκο Μπόνο, επιχείρησε μαζί με άλλου να μεταπίσουν του αρχηγού των Γιαζίδι, που όμω ήταν αμετά απιστή ακόμη και στο επιχείρημα ότι αν μετακινηθούν θα απέχουν από την προεγγραφή ασύλου που αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο διάστημα. Η προκαταγραφή είναι το πρώτο βήμα για την πρόσβαση σε μία από τι νόμιμε οδού και μπορεί να οδηγήσει σε εξέταση τη αίτηση του καθεστώτο Διεθνού Προστασία από τι Ελληνικέ Αρχέ και ενδεχόμενη χορήγηση καθεστώτο πιθανή μεταφορά σε άλλο κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Συναντήσαμε τον Μάρκο Μπόνο και μα μίλησε για τι πρώτε σκέψει που κάνει αναφορικά με του πρόσφυγες... και την κατάσταση κυρίω των Κατσικά, έπειτα και από την αποχώρηση των Γιαζίδι, που κανεί δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι θα είναι και μοναδική. η μοναδική. Οι Γιαζίδι είναι μια μερίδα ανθρώπων που είναι ε, ζώνη στο Ιράκ, σε μια περιοχή που είναι ανάμεσα στου Κούρδου και στου Άραβε. Και ε, εκεί είναι μια εμπόλεμη ζώνη εδώ και πολλά χρόνια. Και οι είναι ανάμεσα στου ε, δύο δυνάμει που. Πολεμάνε μεταξύ του και ξέρουμε όλοι ότι έχουν υποστεί διάφορα πράγματα. Yeah. Ε, ε, Ακριβώ και μερικοί από αυτού έχουν σκοτωθεί, ε, οι γυναίκε έχουν σλα, σκλαβωθεί. Ε, και γι' αυτό ψυχολογικά είναι λίγο ευαίσθητοι και έχουν τη τάση να είναι πάντα. Μόνοι του και μακριά από του άλλου, γιατί δεν εμπιστεύονται κανένα άλλο. Και αυτό γίνεται σε όλα τα κάμπ σε όλη την Ελλάδα. Πάντα έχουν την τάση να μαζευτούν όλοι μαζί ή να ζουν ξεχωριστά μακριά από, από τι άλλε εθνικότητε. Ε, Εμεί, όταν μα ειδοποιήσανε ότι φεύγουν την Παρασκευή, προσπαθήσαμε να μιλήσουμε και να διαπραγματευτούμε με του αρχηγού τη κοινότητα. Και του δώσαμε τη συμβουλή ότι πρέπει να μείνουν στο κάμπ, γιατί κεντρενεύουν να χάσουν τη διαδικασία τη προκαταγραφή που οργανώνεται με την υπηρεσία ασύλου, αν αφήσουν το κάμπ. Είχαμε συνεχή διαπροματεύσει μαζί του για πολύ καιρό και εν τέλει αρνήθηκαν να μείνουν στο κάμπ. Και ενώ οι επαφέ με την ομάδα ήταν καθημερινέ, κανεί δεν περίμενε ότι τελικά θα αποχωρήσουν από το κάμπ. Εμείς πήγαμε και ξεκινήσαμε κατευθείαν διαπραγματεύσεις με τους αρχηγού των Γιαζίδι στο κάμπ και προσπαθούσαμε επί ώρες να του πείσουμε να μείνουν στο κάμπ γιατί, αρχικά, όπως είπε ο συναδέλφο, δεν το ξέραμε καθόλου. Ήμασταν σοκαρισμένοι όταν μάθαμε ότι έχουν μαζέψει τα πράγματα και ετοιμάζονται να βρουν από το κάμπ. Ε, γι' αυτό, άλλωστε, πήγαμε κατευθείαν και αρχίσαμε τι διαπραγματεύσει μαζί του και όχι μόνο εμεί, με όλε τι άλλε οργανώσει και με το στρατό επίση που. Ήρθε και του μίλησε. Ε, εν τέλει, αποφάσισαν και ήταν οι όλοι αποφασιστικοί να φύγουν από το κάμπ. Παρά το γεγονό ότι του είπαμε ότι είστε ασφαλεί εδώ πέρα και ε, υπάρχει ασφάλεια, δεν, δεν κεντρενεύεστε καθόλου. Αλλά καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο να, να πείσει ε, κάποιου ανθρώπου. Ε, και μετά από κάποιε ώρε, ε, τα πόημα άρχισαν να φύγουν και φύγαν ήδη από το κάμπ με τα πράγματά του και άρχισαν να περπατήσουν ε, στην κατεύθυνση προ την πλατεία. Ήταν όμω ενήμερο ο Δήμο Ζήτσα για τη μετακίνηση του Γιαζίδη, ρωτήσαμε τον κύριο Μπόνο, έπειτα και από τι αντιδράσει που διατυπώθηκαν αναφορικά με τη μετακίνησή του στη Φανερωμένη, χωρί να έχει ενημερωθεί κανεί από του αρμόδιου. Είχαμε μία επικοινωνία, απαντά εκείνο με τον Δήμο Ζήτσα, και αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία που υπάρχει τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο και από του πολίτε. Πιστεύουμε όμως, λέει ότι αν συνεννοηθούμε και συζητήσουμε μπορεί να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Uh, a days ago we had some worried. together with the population because uh, it's very important, uh, that we can help. understanding what is going on we are now trying to keep in contact with the municipality and i'm sure that talking together we can find a way to reassure the, the local population and to find a solution that is a, a, a good solution for everybody Είμαστε σε επαφή με το Δήμο Ζήτσα και μάλιστα είχαμε μέσα τι υπερημενικέ μέρε μαζί του. Κατανοούμε την ανησυχία που έχει ο Δήμο και όλου του κοιμότε εκεί στη Ζήτσα και τι ανησυχίε που έχουν, αλλά μέσω τη συζήτηση και τη επαφή που έχουμε μεταξύ μα, μπορούμε να βρούμε μια λύση για αυτό το θέμα που να είναι προ όφελο των δημότων και τους πρόσφυγες.